Μπορεί ο χρόνος να μην πιέζει, προς το παρόν τουλάχιστον, πιέζουν όμως τα θέλω των τοπικών κοινωνιών, όπως στην περίπτωση της Ιγουμενίτσας, αναφορικά με το μέλλον των νέων τμήματων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που πρέπει να λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Οι Πρετανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τελούν εν αναμονή των οριστικών αποφάσεων της σημερινής κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας για το τι μελιγενέστε με τα νέα τμήματα στα πανεπιστήμια της χώρας, η λειτουργία των οποίων, με βάση το σχεδιασμό της προηγούμενης κυβέρνησης, παραπέμπεται χρονικά στο 2021. Σε όλη τη χώρα αυτά τα τμήματα ανέρχονται σε 37, ενώ για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αφορούν το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και το Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής στην Άρτα, καθώς και το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνίας στην Ιγουμενίτσα. Για τη λειτουργία αυτών των τμήματων, η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα πρέπει να λάβει απόφαση μέχρι τις 30 Απριλίου του 2020. Μέχρι τότε, εκτιμάται πως θα έχουν ξεκαθαριστεί και οι προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας, κυρίως ως προς τις διασφάλισεις του προσωπικού για τα νέα τμήματα, πόσο δε μάλλον όταν οι Πρετανικές Αρχές είναι ήδη αντιμέτωπες με κενά στα ήδη λειτουργούντα τμήματα. Ο κύριος Αλμπάνης έδωσε την δική του απάντηση και στο ζήτημα που έχει ανακύψει με το τμήμα της Ιγουμενίτσας, έχοντας μάλιστα δεχθεί και τα πειρά του κυβερνητικού βουλευτή Βασίλη Γιώγιακα περί μη μέρημνας για την διάθεση διδακτικού προσωπικού. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργήσουμε τώρα. Θα πρέπει να λειτουργήσουν μέχρι από το έτος 2021-2022. Απλώς για να λειτουργήσουν θα πρέπει η σύγκλητος να δώσει το OK. Να πει τη σύμφωνη γνώμη της, εκτιμώντας τις υποδομές και τη στελέχωση. Πρακτικά για μας είναι δύσκολο να πούμε ναι σε αυτή τη φάση, πολύ δύσκολο να πούμε ναι, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την στελέχωση των τμήματων τα οποία ήδη λειτουργούν. Φαντάζομαι ότι το ίδιο θα κάνουν και τα άλλα πανεπιστήμια. Σαν πληροφόρηση να πω ότι τα νέα τμήματα σε όλα τα πανεπιστήμια τα οποία δεν λειτουργούν και χρειάζονται απόφαση συγκλήτου είναι 37. Οπότε περιμένουμε λίγο και την απόφαση και το σχεδιασμό της νέας ηγεσίας του Υπουργείου σε σχέση με αυτά τα τμήματα. Ζητήθηκε από το Υπουργείο να διευκρινίσει τι θα κάνει. Αυτό όμως είναι αρμοδιότητα, δεν είναι αρμοδιότητα του Πρίτανη. Ο Πρίτανης μπορεί να κάνει την εισήγηση ή το Πρετανικό Συμβούλιο, στην περίπτωση τη δική μας, θα το συζητήσουμε στο Πρετανικό. Θα κάνουμε μία πρόταση στη σύγκλητο. Την απόφαση θα την πάρει η σύγκλητος. Οι νέες θέσεις οι οποίες δόθηκαν μέχρι τώρα ήταν για τμήματα τα οποία λειτουργούν. Πήραμε συνολικά 48 θέσεις. 28 και 20 την προηγούμενη χρονιά, ακαδημαϊκή χρονιά. Αυτές κατανεμήθηκαν στα τμήματα με στόχο να καλύψουμε τα τμήματα τα οποία δεν είναι αυτοδύναμα, σωστά, και τα κενά τα οποία είχαμε σε ορισμένα τμήματα όπως την ιατρική, παρόλο που είναι αυτοδύναμα, μερικές ειδικότητες σημαντικές λόγω συνταξιοδότησης φύγαν οι καθηγητές. Οπότε οφείλαμε να καλύψουμε και κάποιες κλινικές, να πω ένα παράδειγμα, όχι μόνο και στο μαθηματικό και στο τμήμα φιλολογίας, χάσαμε μερικές σημαντικές ειδικότητες. Άρα θα έπρεπε να καλυφθούν. Καθώς επίσης και τη συμπλήρωση και της αρχιτεκτονικής, που είναι τμήματα παλιά, τα οποία έχει μικρή στελέχωση, οπότε συμπληρώνεται το τμήμα και αυτό και αποκτά πλήρη ακαδημαϊκή οντότητα. Οι θέσεις λοιπόν κατανεμήθηκαν στα τμήματα με απόφαση συγκλήτου, τα οποία ήταν σε λειτουργία ή θα λειτουργούσαν τώρα το Σεπτέμβριο. Σε τμήματα για τα οποία δεν πήραμε απόφαση να λειτουργήσουν, ουσιαστικά δεν κατανεμήμα θέσεις, αλλά ενδεικτικά δώσαμε στο τμήμα διερμηνίας και μετάφρασης μία συν δύο θέσεις, οι οποίες είχαν δοθεί στο πρώην ΤΕΗ και είναι ανεργές, αλλά δεν θα προχωρήσουμε στην προκήρυξη των θέσεων αν δεν αποφασίσουμε ότι το τμήμα ξεκινάει. Άρα θα πρέπει να αποφασίσουμε, διότι δεν θέλουμε να χάσουμε αυτές τις πιστώσεις τις οποίες χρειάζεται το Πανεπιστήμιο. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναφέρθηκε και στα θέματα που τέθηκαν σε συνάντηση που υπήρξε με τον αρμόδιο για τα πανεπιστήμια υφυπουργό αλλά και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου για την οικονομική λειτουργία και κυρίως για την εξόφληση του χρέους προς την ΔΕΗ που ανέρχεται σε 1 εκατομμύριο ευρώ. Ζητήθηκε η παρέμβαση του Υπουργείου προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έτσι ώστε το ποσό αυτό να δοθεί από το αποθεματικό και να υπάρξει όφελος 350.000 ευρώ από την έκπτωση συνέπειας. Επίσης, υπήρξε ενημέρωση για τα 8 νέα τμήματα, με τον κύριο Αλμπάνη να εξηγεί πως σε επίπεδο υποδομών δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, σε αντίθεση όμως με τις ελλείψεις σε διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, για το οποίο γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν. Το πρώτο αφορούσε την οικονομική λειτουργία του Πανεπιστημίου. Ένα θέμα το οποίο θέτουν όλα τα πανεπιστήμια είναι σε σχέση με το χρέος της ΔΕΗ, το οποίο για μας, το Αριστοτέλειο και κάποια άλλα πανεπιστήμια είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Διότι δυστυχώς για το Πανεπιστήμιο μας το κόστος ενέργειας είναι μεγάλο. Το πετρέλαιο και το ηλεκτρικό ρεύμα καλύπτουν, απορροφούν μάλλον καλύτερα το μισό περίπου της κρατικής επιχορήγησης. Οπότε δημιουργούν προβλήματα δυσλειτουργίας. Αντίστοιχα προβλήματα σε άλλο επίπεδο οικονομικά έχουν και άλλα πανεπιστήμια. Και βέβαια όλα τα πανεπιστήμια έχουν ζητήσει μια έκτακτη επιχορήγηση του προϋπολογισμού τους, ώστε να αντιμετωπίσουν τις λειτουργικές τους ανάγκες κανονικά. Ειδικά για μας τέθηκε το θέμα να κάνουμε χρήση από το αποθεματικό. Χρειάζεται ειδική άδεια από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση του χρέους της ΔΕΗ. Έχουμε μειώσει το χρέος της ΔΕΗ στο 1 εκατομμύριο από αυτό που ήταν το καλοκαίρι περίπου 2 εκατομμύρια. Ζητάμε να κάνουμε χρήση του αποθεματικού μας για να εξοφλήσουμε τη ΔΕΗ. Αυτό θα έχει ένα όφελος για το Πανεπιστήμιο περίπου 350.000, διότι θα έχουμε την έκπτωση του 27% όταν δεν υπάρχει χρέος. Όλα τα τμήματα, τα 8 νέα τμήματα που λειτουργούν και τώρα θα έχουμε και εγγραφές νέων φοιτητών σε επίπεδο πανεπιστημίου, έχουν υποδομές, όλα. Ακόμη και το τμήμα ψυχολογίας που δεν προέρχεται από το ΤΕΙ, έχει σύμφωνα με τον νόμο καταλαμβάνει τους χώρους που είχε ο τομέας ψυχολογίας στο πρώην ενίο τμήμα του ΦΥΠΙΨΗ. Υπάρχει υποστελέχωση όσον αφορά το διδακτικό προσωπικό, αλλά ήδη έχουμε φροντίσει διά της Ιγκλήτου στο προηγούμενο διάστημα οι νέες θέσεις οι οποίες δόθηκαν να κατανεμηθούν κυρίως σε αυτά τα τμήματα, τα μη αυτοδύναμα, ώστε μέχρι τα μέσα της ακαδημαϊκής χρονιάς τα τμήματα αυτά να πλησιάζουν τα 15 μέλη ΔΕΠ, 15 καθηγητές. Να πω λίγο ότι από τα 8 τμήματα, τα 4 τουλάχιστον ήταν κάτω από 6 μέλη ΔΕΠ όταν ενσωματώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Όλα τα τμήματα έχουν ετοιμάσει νέα προγράμματα, τα οποία αξιολογήθηκαν από την ΑΔΥΠ και έχουν διαβαστεί στο Υπουργείο. Άρα είμαστε καθόλου έτοιμα και τα κενά στην εκπαίδευση καλύπτονται από συναδέλφους συμβασιούχους, 407 ή πανεπιστημιακούς υποτρόφους, για τους οποίους είχαν εξασφαλιστεί τα κονδύλια τόσο από το Υπουργείο με 15 πιστώσεις 407, καθώς επίσης και από το ταμιακό υπόλοιπο κυρίως του πρώην ΤΕΙ για να καλυφθεί. Άρα υπάρχει μια πλήρης κάλυψη αυτής της ανάγκης. Βέβαια αυτή η ανάγκη του χρόνου θα είναι η μισή, και κάθε χρονιά που θα περνάει, εφόσον δοθούν και νέες θέσεις προσωπικού, ευελπιστούμε σε 3 χρόνια ότι όλα τα τμήματα θα είναι αυτοδύναμα, δηλαδή και τα τελευταία 5 μη αυτοδύναμα τμήματα θα έχουν καταλήξει να είναι αυτοδύναμα και να έχουμε μια ομαλή λειτουργία. Για να τα πούμε όλα, υπάρχουν και 3 τμήματα νέα τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει συζητηθεί ακόμη στη Σύγκλιτο. Αναφέρομαι στο τμήμα τροφίμα, το τμήμα μηχανολόγων μηχανικών και το τμήμα διερμηνίας και μετάφρασης στην Οικουμενίτσα. Οφείλουμε μέχρι τον Απρίλιο τουλάχιστον ως Σύγκλιτος να πάρουμε απόφαση, αλλά πριν θα πάρουμε αυτή την απόφαση θέλουμε να έχουμε από τη νέα ηγεσία του Υπουργείου τη διασφάλιση ότι τα τμήματα αυτά θα ενισχυθούν και με πόρους και με προσωπικό. Άρα είναι κάτι το οποίο θα σταθμίσουμε σε επίπεδο Σύγκλιτου.